Ο Mega News δίδει απόψε όλες τις εξελίξεις. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων από το πολύ νεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Πάνω από 500 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά. Με βαρύ κατηγορητήριο αντιμέτωποι οι 9 Αιγύπτιοι, διακινητές που συνελήφθησαν. Χημικά, μολότοφ και πετροπόλεμο σε συλλαλητήρια για το ναυάγιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκρούσεις με την αστυνομία. Κινητικό ήταν στο Κυπριακό προαναγγέλει η κυβέρνηση μετά την επικοινωνία Χριστοδουλίδη Κουτέρες. Δεν αποκλεί επισκέψεις αξιωματούχων των ΗΕ στην Κύπρο το επόμενο διάστημα. Αποτροπιασμός για εχθρό και κηδείο μπούλινγκ σε παιδί στη Λευκοσία. Γέμισαν μπάρκο με αυτοκόλλητα που τον δαχτυλοδείχνουν ως ομοφυλόφιλο. Έντονη καταδίκη από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, παρέμβαση και από την αστυνομία. Αυξάνεται κατά 200 ευρώ το επίδομα ενοικίου στη Λεμεσό στους δικαιούχους του σχεδίου Χτίζω, παροχή βοήθειας και για μετακομίσεις. Πιο ακριβό από σήμερα, κατά 5% το χοιρινό κρέας. Θα το δείτε και στο σουβλάκι και στις ταβέρνες, δηλώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπολών. Μετασεισμικές δονήσεις στην Ομόνοια μετά την βόμβα παραίτησης του Σταύρου Παπασταύρου. Πώς τοποθετείτε το σωματείο? Απόψε στις 8 και 10.